Εμάς μας στηρίζει ο λαός, ήταν το δηλητηριώδες σχόλιο του Περιφερειακή Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού για την εκοφαντική σιωπή της οργάνωσης Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας στη σκληρή κόντρα του Περιφερειάρχη με τη Δημοτική Αρχή Βόλου για το έργο της ζωνοποίησης του δικτύου ίδρυυσης. Εμείς πάμε την νομιμότητα, τη σοβαρότητα, την υπευθυνότητα, τον ρεαλισμό, την αλήθεια και την ουσία. Και πάμε σύμφωνα με τους κανόνες στους οποίες επιτάσσει το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Εμείς έχουμε τη στήριξη των πολιτών, των ανθρώπων, που κάθε μέρα είναι δίπλα μας και μας λένε προχωρήστε, βλέπουν το έργο μας, βλέπουν τη συνέπειά μας, βλέπουν τις διαδικασίες τις οποίες έχουμε, είναι όλα στο φως. Δεν έχουμε μυστικά. Και αυτή είναι η διαφορετικότητα της διοίκησης, της διαχειριστικής επάρκειας και της διοικητικής ικανότητας. Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά τη σκληρή ανακοίνωση των Δημοτικών Συμβούλων της Μίζωνος Μειοψηφίας του Δημοβόλου κατά της Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας Δωροθέας Κολυνδρίνη, η τοπική νομαρχιακή επιτροπή του ΠΑΣΟΚ πήρε θέση υπέρ της κυρίας Κολυνδρίνη και του κυρίου Αγοραστού, που αποτελούν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όχι όμως και το κόμμα τους που εξακολουθεί να σιωπά. Προχωράμε με συλλογική ηγεσία. Από κάτω προς τα πάνω και αυτοί οι οποίοι καλούνται να υλοποιήσουν, καλούνται και να αποφασίσουν. Αυτό προχωράμε και ο κόσμος είναι δίπλα μας. Από εκεί και πέρα κάνουμε το καλό, δεν μας απασχολεί κάτι άλλο, εμείς κάνουμε το καθήκον μας. Αυτό για το οποίο ο κόσμος μας στήριξε και μας έφερε στην περιφέρεια και γι' αυτό το οποίο συνεχίζουμε και προσδοκούμε να προχωρήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Σε πολιτικό επίπεδο δεν έπρεπε να σας στηρίξει το κόμμα σας? Δεν ασχολούμαστε. Εμείς είμαστε ανθρωπιστικό επίπεδο και ανθρώπινο επίπεδο. Όπως έγινε γνωστό, η Νέα Δημοκρατία θα πάρει θέση στο θέμα που έχει ανακύψει στις σχέσεις περιφέρειας και Δημοτικής Αρχής Βόλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, απόψε θα συνεδριάσει η Νόδε Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας, όπου θα παρευρεθούν ο βουλευτής Χρήστος Μπουκόρος και το μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής Γιώργος Καλτσογιάννης.